πάρα πολύ όμορφη είναι. Δηλαδή, ναι, όχι, η Αραμπανή είπε αυτά που ακριβώς σας είπα εγώ εκείνη την ημέρα. Ότι πώς μπορείτε να ξέρετε εσείς στο κρεβάτι ο καθένας στο κρεβάτι μέσα αυτά, τι κάνει. Η ερώτηση έγινε για αυτά που έλεγε. Δεν είπα το όνομα μας. Δεν είπα το όνομα. Μα δεν είπα. Ρε Facebook, συγγνώμη. Στην Ελλάδα είναι δύο άνθρωποι που λέγονται Δημήτρης και Σάσα. Είναι οι μόνοι που έχουν πει ένα πράγμα. Και βγαίνει και ρωτάτε γι' αυτό, δεν το έχουν ακούσει από άλλους. Άρα λοιπόν όταν απαντάει, από τους δύο απαντάει. Σε ποιον απαντάει, από τον τρίτο πιάτο. Έχει σημασία ότι δεν αναφέρεται και εκεί. Γιατί προφανώς το κάνει λίγο αβαβά. Γιατί μετά είναι τη Σάσα και δεν τη βγαίνει. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Συγγνώμη. Να το ξαναπώ ότι είπα. Εγώ είπα ότι επειδή μου είπατε ότι έλαμπε, λέω λάμπη, λέω λάμπη και τώρα έλαμπε και τότε. Αυτό είπα. Ότι από όσα ξέρω και τότε έλαμπε και τώρα λάμπη. Δεν είπα εγώ ότι τώρα πρέπει να χειρότερα. Και ρωτάω λοιπόν εγώ, πώς ξέρεις εσύ δηλαδή το βαθμό της λάμψης του καθενός βάσει σε ποια σχέση είναι. Εντάξει, δεν είπα βαθμό. Είπα ότι λάμπη και λάμπη. Εγώ συγγνώμη, δεν είπα βαθμό. Τώρα μην πω στην Αγγελική τώρα, γιατί μας πάρει και δύο μέρες. Να βρούμε το αυτό να δείτε. Εγώ έτσι πιστεύω. Τις δηλώσεις σας. Συγγνώμη, εγώ πιστεύω ότι περνούσε καλύτερα κακό. Όχι, κακό είναι. Πώς μπορείς να ξέρεις εσύ πώς περνάει η ώρα στο κρεβάτι. Τι γνώμη μου λέω. Και μην κλείσει τα μάτια τι σημαίνει αυτό. Ήσουν παρούσα. Πώς καταλαβαίνεις ότι ένας άνθρωπος περνάει καλύτερα. Πώς το ξέρεις. Μπορεί Γιώργο, μπορεί. Μάνε, γιατί δεν σας καταλαβαίνω ειλικρινά. Εσύ, ας πούμε, να σου πω κάτι. Εδώ. Με έχεις δει με δύο ανθρώπους. Σε μία εβδομάδα, σε τρεις εβδομάδες. Αν αυτό δεν ακουγόταν. Θα έβγαιναν. Ο Βρετός βγήκε και στην Τατιάνα. Όχι, στην Ελεονόρα και στην. Παντού ο Βρετός βγαίνει. Και μιλάει μόνο για αυτό το θέμα. Μία εβδομάδα. Γιατί, δηλαδή, θα γινόταν, αν δεν γινόταν όσο ζωντό. Και σε εμάς είχε έρθει. Και να σου πω κάτι. Με βλέπεις εσύ. Με βλέπεις εσύ. Με βλέπεις με δύο σχέσεις, εντάξει. Δεν μπορούσα να έχεις άποψη μετά. Με ποιον είμαι καλύτερα. Ξέρω εγώ. Με ποιον είσαι καλύτερα. Ναι, δεν μπορούσα να έχεις άποψη. Με ποιον είσαι καλύτερα. Μπορώ να σου πω ότι σε αυτή τη φάση ζωής σου σε βλέπω πιο όμορφη, πιο αδύνατη, πιο αυτό, ναι. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει πάντα με το αν κάνεις καλό κρεβάτι, αν είσαι καλά σε σχέση με τον άλλο. Και επίσης, εγώ την Ευαγγελία. Δηλαδή, εσείς ξέρετε τώρα δηλαδή, πόσο ήταν με το προηγούμενο σχέση εγώ την Ευαγγελία, μετά την εκπομπή, τη συνάντησα. Ναι, το και. Τον Τελέτη Κιθαριώτη, πια πάντα τη ρώτησε. Τα καθέκαστα και αγκαλιές, αγκαλιές, φιλιά, τίποτα. Αν είχε κάρτα μου, το έλεγε. Εγώ δεν ξέρω. Εσά δεν γουστάρα αυτό είναι που με ενοχλεί εμένα. Και εμένα το έλεγε η Ευαγγελία. Αυτό με ενοχλεί. Δεν μπορεί να βγει να τη βρει με τα αγκαλιά. Και από εσά με ενοχλεί και από εκεί με ενοχλεί. Από μένα το λέω εσύ, Γιώργο. Που λέμε τα άποψή μα δηλαδή. Εσύ από τη μία τη βρει τη δόση και πάει μιλά. Την υποτίμηση όμως, δεν περνάει καλά τώρα, περνάει πριν. Μου είπα, και ποιο σχέση είχα την γνώμη μου δηλαδή, άμα εγώ είμαι καλά. Δεν βρεις, παιδί μου. Άμα εγώ είμαι καλά, θα με νοιάζει τι λέει στα μάτια. Πραγματικά, πες μου τώρα, κάτσε καλά. Γιατί έχεις ένα δημόσιο λόγο, ρε Σάσα. Και δεν σου νοιάζει, μα απαντάει. Αν δεν σου νοιάζει, μα απαντάει. Δεν απάντησε, είπε ο καθένας, δεν μπορεί να ξέρει τι συμβαίνει. Συγγνώμη, παιδιά, εγώ, συγγνώμη κιόλας από το 99. Κάνω gossip. Αυτή είναι η δουλειά μου. Ασχολούμαι και με την προσωπική ζωή του άλλου. Ναι, gossip, όχι, περίμενε, περίμενε. Gossip σημαίνει ότι η Καζαντζόγλου τα έφτιαξε με τον Ουγγαρέσκο. Αυτό είναι gossip. Όμως ότι. Πώς λένε, η Καζαντζόγλου κάνει καλό κρεβάτι με τον Ουγγαρέσκο, αυτό δεν είναι gossip. Δεν έχει σημασία. Κάτσε ρε στη Γιώργο τώρα. Αυτό είπατε, παιδιά. Δεν έχει σημασία. Κάτσε τώρα, είπα και τη στάση. Μα μόνο τώρα. Έλα, το προχωράμε. Ότι σε μία εβδομάδα ορίστε μίλησανε. Δεν είχαν μιλήσει. Τώρα ευτυχώ που έγινε αυτό, αλλά λέξε εδώ στο Θεό. Θεώρησα ότι επειδή η κοπέλα δεν μου είπε τίποτα, ότι όλοι είναι καλά. Έχουν εμεί τι εκπομπέ σε μία εβδομάδα. Αυτό βγαίνουν και το λένε. Είναι σαν να είστε φίλοι. Είναι σαν να είστε φίλοι. Και στα δηλοτηλέφωνα του βλέπω. Είναι σαν να είστε φίλοι με τον πρώην τη και να μην θέλετε να κάνει αυτή τη σχέση, να ευδοκιμήσει αυτή τη σχέση. Εμείς γιατί είμαστε εμείς, Γιώργο. Δεν ξέρω, έτσι πιστεύω εγώ. Να μην τα πούμε στη ζωή τη Ευαγγελία, τα κάνει. Έτσι, εγώ ω τριτό το εκλαμβάνω έτσι, ότι με το να λέτε ότι ήταν πολύ καλύτερα με το προηγούμενο, σαν να είστε φίλοι με το προηγούμενο. Δεν ξέρω κάποιο. Γιατί μα πληρώνει ο προηγούμενο, το λέμε και αυτό δηλαδή. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω κάποιο ο προηγούμενο. Να βρείτε πλάνο πριν και μετά. Δεν ξέρω ποιο είναι. Να βρείτε πλάνο πριν και μετά να συγκρίνετε. Και καταρχά που ξέρει ότι ο προηγούμενο είναι ελεύθερο για να πάμε την Ευαγγελία. Μα δεν ξέρω κάποιο είναι εγώ. Τώρα. Πάντως το στόμα. Ναι, όταν εσείς όπως βγήκατε σαν σπόγμα του προηγούμενου. Και είπατε ότι πέραγε καλύτερα με αυτό. Είπαμε, τι είπαμε, βάλαμε. Να κάτσουμε χάλα στην ενότητα με τον Λιάκα που κολλήσει το κεφάλι. Ένα είναι σίγουρο. Το στόμα δεν μας το κλείσει κανείς, για να λέμε την γνώμη μας. Εντάξει, πάντως προσέξτε να δείτε. Επειδή υπάρχει μια αλήθεια πάντα που είναι η μία θέση δικιά σας και η άλλη που η Αραβανή. Πολύ πιο σωστά είναι η θέση Αραβανή από τη δικιά σας. Γιατί δεν ξέρει τι είναι η θέση. Συγγνώμη, Γιώργο μου. Η θέση. Ότι εμείς δεν θέλουμε τώρα να κάτσουμε να ξεκαθαριστούμε να πούμε τι είναι αυτό. Η θέση, σωστή ξέρει ποια είναι. Μιλάω με όνομα, επίθετο και λέω. Ξέρεις κάτι, αυτό που κάνει στα μάτια του Γκαρίζου, τον γουστάρω. Να μαζευτούν και πράγμα. Να κοιτάξουν τη ζωή του στον πελάκι. Εντάξει, εντάξει, δεν σα είπε τα ονόματα. Δεν είπε τα ονόματα, είναι υπεράνω. Δηλαδή μου την είδε και μετά σου και το έπαιξε εγώ. Δεν καταλαβαίνετε. Τώρα μιλάμε ελληνικά ή κάνουμε πλάκα. Γιώργο, θα μας τρελάνεις. Δημήτρη, νομίζω ότι σε φάουλ τώρα. Από εκεί πέρα το έχω στοχοποιήσει και την άλλη φορά. Τη ρώτησα κάτι και απάντησε πολύ όμορφα γενικά χωρίς να πει κάτι. Και μισό λεπτό, τα λέμε εδώ. Μπορεί να είναι και συζήτηση. Όχι, διαφωνώντα λέμε τώρα, συγκεκριμένο θέμα. Όχι, το λέω δεν μου λέω, δεν είναι σας μόνο να αλλάξετε, δεν σας πει μόνο. Λέω τη γνώμη μου. Αγκαλιστήκαμε, φερετηθήκαμε τίποτα, όλα καλά. Όταν με είδε μετά, μια ώρα μετά. Αυτό το θεωρεί υποκριτικό απ' να λίγο. Έτσι. Αυτό σου λέω, και αν είχε κάτι κοπέ. Η Ευαγγελία δεν μας άρεσε τα λόγια της. Αν είχε κάτι κοπέ, μου το έλεγε. Μπορεί να το έχει ακούσει από πού δεν ξέρετε. Τώρα δηλαδή γιατί δεν ξέρετε. Πάμε παρακάτω. Σας είπα.
Τι μα είπε. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Παιδιά, τα ξεπουλάει τώρα. Αυτό το εκμεταλλεύονται. Καλά κάνουν οι άνθρωποι να πουλήσει εκείνο δίσκο και εκείνο δίσκο. Άντρα, μπορεί να τι ξαναλέτε πάλι τώρα. Εντάξει, καταλαβαίνω. Πέντε λεπτά πριν το έχω πει. Γιατί σκονίζει την περασμένη εβδομάδα. Τη βρίσκετε πάλι σήμερα. Δεν τη βρίσκουμε. Τώρα λε πράγματα. Γιατί δεν τη βρίσκετε. Λέτε ότι τα κάνει όλα για την δημοσιότητα. Δεν τη βρίσκετε. Δηλαδή δεν την είπατε και εσεί. Μα γι' αυτό μιλάνε παντού. Δεν την είπατε. Είναι παρεξημένη για κάτι που λε εσύ ότι έχει δίκιο. Τη βλέπει μετά από δύο μέρε. Το παίζει απαβά. Μετά από μία ώρα. Γιατί είναι κυρία, τι έπρεπε να κάνει. Υπεράνω Δημητρό. Είστε 18 χρόνια. Εγώ δηλαδή. Εγώ δεν είμαι κυρία. Εγώ δεν είμαι κυρία. Συγγνώμη, τι θα έπρεπε να πει εσύ που είπε αυτό για μένα. Όχι, να πήρε. Όχι, να μην να φύγει. Τη ρώτησα, δεν βγήκε να κάνει κάποια δήλωση. Δηλαδή στην τηλεόραση τα λέει και εκτό τηλεόραση τη φυλάει. Δεν είπε κάτι, κοπέλα. Είπε αυτό που το λένε όλοι, όταν κανεί δεν ξέρει μέσα στο σπίτι του τι συμβαίνει. Και να κοιτάξει τη ζωή του. Όχι, γενικά. Εμείς δεν το έχουμε πει μόνο. Ναι, τελικά όμως πρέπει να δείτε τι θα υποστηρίξετε. Θα υποστηρίξετε ότι αυτό το πράγμα εννοούσε εμάς ή ότι δεν εννοούσε εμάς. Γενικά μιλούσε. Γενικά ή ειδικά. Αποφασίστε. Σου λέω ότι δεν ανέφεραν τα ονόματα. Δεν ανέφεραν. Γιατί Γιάννης Γιαννάκης, ρε παιδιά. Ο Γιώργος μας είπε ότι τα υπονόησε τα ονόματα. Να κάνει ένα σχόλιο. Να παιδιά. Έχω την αίσθηση ότι έχετε σκοπιμότητα στην αίσθηση. Να σου πω κάτι. Τα παίρνουμε. Κρύβεται σκοπιμότητα.